Για λιμένες. Δεν έπρεπε να πέφτουν καθόλου στα πανιά, αλλά δεν κάνει μια βροχή και ένα αέρα να τσιπάρει, να φύγουνε, να καθαρίσουνε τουλάχιστον. Δάκρυνα τον. Αλλά ήπιασε τώρα. Οξέα δίχως προηγούμενο που οδηγούν την παραγωγή στα αζήτητα, με την καταστροφή στην ελαιοκαλλιέργεια να είναι ολοκληρωτική και τον αγροτικό κόσμο να μένει χωρίς εισόδημα. Δηλαδή στη 10 γλιτώνει μια δυο. Βλέπετε έτσι μόνοι σας, δεν υπάρχει. Αυτή είναι τώρα, συγγνώμη, αυτή είναι τώρα σάπια, δεν υπάρχει πρόβλημα, νάτι. Τελείως διαλυμένες είναι. Αυτή, νάτι, αυτή. Όλες είναι τελειωμένες. Αυτό το σκηνικό κυριαρχεί στην ελαιοπαραγωγή με τους παραγωγούς να πηγαίνουν στα χωράφια τους απλά για να πάνε. Κάνατε δικό σας ράντισμα. Δικό, δεν περιμένατε. Άμα δεν το κάνουμε εμείς δεν τελειώσαν όλες. Άμα πάμε σε άλλο λιόφτο που δεν ράντισα εγώ είναι χάμε όλες. Όλες. Άλλοι πάλι κάθονται στα καφενεία και μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή. Θα πληρωθούμε ένα 80-90, παραπάνω δεν πάει να μην το λάβει. Όταν λέθουν τώρα στα εργοστάσια εδώ πέρα και βγάζουν ένα με 4 οξέα λάδι, ποιος θα το φάει αυτό, να μην τρώγεται. Ήρξε μια βροχή το καλοκαίρι, σύπησε η υγρασία μετά και βγήκε ο δάκος. Δεν είχε να ψεκάσει, δεν είχε δάκος, δεν είχε ψεκάσανε. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η διατήρηση της καλοκαιρίας ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο βοήθησαν στην εξάπλωση των πληθυσμών του δάκου, με το 40% της συνολικής παραγωγής να χάνεται ολοκληρωτικά. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Οι εργάτες έρχονται και ζητάνε ακριβά μεροκάματα από πού θα κερδίσει ο κόσμος κάτι για να αναπληρώσει τουλάχιστον την ποιότητα του λαδιού. Στην αρχή δεν είχε δάκο. Σε χάθηκε το παιχνίδι από τις παγιδοθέτες και τις τομεάρχες. Οι μεν παγιδοθέτες δεν έβαλαν νερό στην παγίδα, πώς θα πάει ο δάκος. Και από την άλλη πάντα λίγα τα λεφτά συμποτίδεται για οπόνους τομεάρχες που λέγονται. Δεν ελέγανε τις παγιδοθέτες και εκεί εφούντωσε στην τρίτη γενιά ο δάκος και έγινε η καταστροφή. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται τραγική, με τους εκπροσώπους των αγροτών να ασκούν πιέσεις προκειμένου η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να δοθούν αποζημιώσεις. Οι συσκέψεις στις τελευταίες ώρες είναι συνεχείς, με τους εμπλεκόμενους φορείς να επιχειρούν να βρουν λύση. Όπως τόνισε και ο διευθυντής του ΕΛΓΑ, δεν μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ κατευθείαν, γιατί δεν είναι ασφαλισμένα ο δάκος. Άρα πρέπει να δούμε με ένα άλλο τρόπο, από τα ΨΕΑ ίσως. Είναι μια δύσκολη, μια ιδιαίτερη χρονιά. Θα περάσει όπως περάσει, με τα όποια προβλήματα. Δυστυχώς οι παραγωγοί θα δουν μια απομείωση στο εισόδημά τους, δυστυχώς. Μακάρι να υπάρξει κάποια διαδικασία για μια αποζημίωση, μακάρι να πιέσουμε όλοι μαζί όπως μπορούμε για μια αποζημίωση. Αυτή η χρονιά πρέπει να τη βγάλουμε από το μυαλό μας, να τη βγάλουμε και να δούμε, όπως σας είπα από χθες, πώς θα διορθώσουμε τα κακό κείμενα και πώς θα καταφέρουμε πάλι να κάνουμε το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιολόδο Κρήτης κυρίαρχο στην αγορά. Αναμφισβήτητα, τη φετινή χρονιά η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μιλάμε μόνο για ποσοτική καταστροφή. Εννοούμε και την ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου. Αυτό δείχνουν τα πρώτα δείγματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Θα πρέπει και όλοι μαζί να συνενώσουμε δυνάμεις, να πιέσουμε, να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε, να μην κάνουμε άσκοπους ψευγασμούς. Υποχρηματοδότηση ξέρουμε ότι από τα 35 εκατομμύρια ευρώ που κόστησε η δακοκτονία πριν από περίπου 8-10 χρόνια πριν να αρχίσουν τα μνημόνια, σήμερα έχει κατέβει στα μισά, τα 17 εκατομμύρια.